και να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για το σημερινό μας καλεσμένο, έτσι για να το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να βγάλει από πάνω του τη σφραγίδα του Ζεν Πρεμιέ. Καλά, Ζεν Πρεμιέ το λες και τώρα, γιατί είναι ένα νεαρό αγόρι, πήγα να πω, άντρας είναι. Άντρας και μπαμπακούλης πολύ τρυφερός. Καλά, μικρομπαμπακούλης, μη φανταστείτε. Λοιπόν, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένα υπέροχο αγόρι. Ποιος είναι ο καλεσμένος μας, για να μάθουμε πέντε πράγματα παραπάνω για εκείνο και αμέσως μετά να τον βάλουμε εδώ στον καναπέ μας να μας τα περιγράψει όλα. Λατρεύει το σινεμά, ρισκάρει στο θέατρο με δύσκολους ρόλους και ωστόσο παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της τηλεόρασης. Ο ανήσυχος Αποστόλης Τότσικας, πατέρας πια, μεγαλώνει όμορφα και αξίζει να θυμηθούμε μερικά πράγματα γι' αυτόν. Κατάγεται από την οίκια Λάρισσας, αλλά μεγάλωσε στο Βόλο. Και αυτό λέει από μόνο του είναι σχιζοφρένεια. Όταν ήταν μικρός, πολλές φορές έφευγε από το σπίτι του και επέστρεφε το βράδυ, επειδή είχε ξεχαστεί να τριγυρίζει στην πόλη. Πιτσιρικάς θέλει να γίνει κτηνίατρος. Λάτρευε τα ζώα. Μετά κασκαντέρ και σίγουρα ντράμερ. Τελικά έγινε ένας ηθοποιός που παίζει ντραμς. Το μικρόβιο της τέχνης τρέχει στο αίμα της οικογένειας Τότσικα. Ο πατέρας του Γιάννης είναι γνωστός ηθοποιός και ο αδερφός του Θανάσης σκηνοθέτης. Ο ίδιος αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 2003. Μια από τις πρώτες του συνεργασίες στα 20 του, ήταν με τον σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη στην ταινία Νύφες, στην οποία έπαιζε και ο πατέρας του. Το ντεμπούτο του στην τηλεόραση το έκανε στη σειρά του Μέγκα Μαζί Σου το 2007. Υποδιόταν ένα 17χρονο που το είχε σκάσει από το ορφανοτροφείο και έτρεχε συνέχεια. Από αυτή τη σειρά έγινε γνωστός, επειδή όμως ο κόσμος στην αρχή δεν θυμόταν ούτε το όνομά του ούτε το όνομα του ρόλου του, όταν τον συναντούσαν στον δρόμο, τον φώναζαν ο Τρεχάλας. Γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του, τη φωτογράφο Ρούλα Ρέβη, σε ένα στούντιο στα 21 του. Αλλά τα έφτιαξαν 3 χρόνια αργότερα, όταν πόζαρε στο φακό της για το πρώτο του εξώφυλλο στο Downtown. Ο Αποστόλης και η Ρούλα παντρεύτηκαν μυστικά το 2014 στο Mulholland Drive, στο Los Angeles, στο πρώτο του ταξίδι στην πόλη που ονειρευόταν να πάει από παιδί. Κουμπάρος τους ήταν ο μακιγέρ Δημήτρης Γιαννέτος. Οι γονείς του Αποστόλη το έμαθαν μετά. Mulholland Drive είναι ο τίτλος της αγαπημένης του ταινίας του David Lynch. Στην πλάτη είχε κάνει τατουάζ ένα κεφαλαίο R, το αρχικό γράμμα από το όνομα της Ρούλας και την ημερομηνία του γάμου τους, 26/6/2014. Εκείνη έχει κάνει το Α. Πιο νέος, λέει, έκανε ακραία πράγματα. Έχει περάσει κάτω από φορτηγό και έχει επιδείξει από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας του στο απέναντι μπαλκόνι, επειδή έχει κλειδωθεί έξω από το διαμερισμά του. Από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά του, ο Άγγελος Μιχαήλ και η Ειρήνη Χρυσή, προσέχει πολύ. Λέει πως ήταν έτοιμος να γίνει πατέρας από μικρό παιδί, αλλά η στιγμή που αντίκρισε τα δίδυμά του ήταν μια από τις πιο έντονες και τις πιο συναισθηματικές της ζωής του. Γυμνάζεται καθημερινά και χρησιμοποιεί πολύ συχνά ποδήλατο για τις μετακινήσεις του στην πόλη. Το action thriller Short Fuse, το οποίο πρωταγωνιστεί, έχει παιχτεί και στην Ιαπωνία μεταγλωτισμένο. Στο διαδίκτυο υπάρχει ένα βιντεάκι που μπορείς να ακούσεις τον Αποστόλη να μιλάει Ιαπωνέζικα. Έχει στα σκαριά άλλες 2 ταινίες που θα γυριστούν στο εξωτερικό. Το σενάριο της μιας από αυτές βασίζεται σε δική του ιδέα. Εύχομαι τις ταραχές που έφερε στους γονείς σου, που έτσι ορισμένα από αυτά αναφορικά είπαμε, να μην τα δεχτείς από τα δίδυμάκια σας. Ήδη τα βλέπω στον ύπνο μου, μην τα βλέπεις. Πες μου ότι από τώρα έχεις ξεκινήσει να έχεις άγχος. Κοίταξε να δεις. Αυτό που σκέφτεσαι πάντα, τέλος πάντων όταν γίνεσαι πατέρας, είναι τουλάχιστον να μην... να κάνουμε ασφάλεια αυτά που έκανες και εσύ. Δηλαδή, να έχουν γνώση σε αυτόν και να ξέρουν τις δυνατότητές τους και να σταματάνε εκεί που πρέπει. Εγώ νομίζω ότι το έκανα αυτό. Γι' αυτό είμαι και εδώ. Για να είσαι καλά εδώ σήμερα. Ναι. Να σου πω, την πρώτη φορά που έμεινες μόνος σου, γιατί δεν μπορεί, θα τύχε. Μόνος σου όμως, με τα δίδυμα, έστω και για μισή ώρα. Να έπρεπε κάτι να κάνει Ρούλα, κάτι που δεν γινόταν αλλιώς. Μπορείς να μου πεις αυτή την πρώτη σου φορά, εάν τα έβγαλες πέρα και τι αισθάνθηκες. Εκτός από πανικό. Κοίτα, τα έβγαλα πέρα, απλά προσπαθούσα να είμαι συνέχεια σε γρήγορση. Δηλαδή, να, ξέρεις, να είμαι 100% εκεί, να μην λουφάρω. Δηλαδή, να μην ξεχαστώ. Καθόλου. Ναι. Σε τρόμαξε αυτό? Ξέρεις τι, δεν τρομάζω εύκολα, είμαι πολύ ψύχρεμος. Απλά μου έδωσε μια εκκίνηση στο συναίσθημα του πατέρα, ας πούμε. Ξέρεις, γιατί ο πατέρας αργεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι... Ακόμα δεν το κουβαλάει μέσα στην υγεία του και δεν έχει πάρει το χρόνο ακριβώς, του. Πάντως άκουγα να λες στο βίντεο ότι ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόσουν από μικρός και τώρα, από πολύ μικρός. Δηλαδή μάλλον πάντα το είχε στο μυαλό σου. Σχεδόν πάντα, ναι. Εγώ όμως πιστεύω ότι αν δεν είχε βρεθεί και ο κατάλληλος άνθρωπος, μπορεί να μην είχε σήμερα το μωρό σου, τα μωρά σου στην αγκαλιά σου. Ήταν ενδεχομένως και ναι, αλλά... Γιατί οι άντρες με τις γυναίκες είμαστε πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή εμείς το βάζουμε και μέσα στο μυαλό μας. Ναι. Εσύ μπορεί να το σκεφτόσουν, αλλά να μην το δρομολογούσες.
Κοίτα, τι να σου πω τώρα, δε. Τι να μου πεις, τι να μου πεις, τι να μου πεις, τι να μου πεις. Το μόνο που θα ήθελα να μου πεις για να κλείσω το κομμάτι μωρά που πραγματικά είναι σπουδαίο για όλους τους ανθρώπους, νομίζω, όταν αποκτήσουν το δικό τους ή τα δικά τους μωράκια. Θέλω να μου πεις πόσο άλλαξε στα μάτια σου ο άνθρωπός σου, η Ρούλα, η γυναίκα σου και η μαμά των μωρών σας, την περίοδο της εγκυμοσύνης. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα πια μετά από τόσο καιρό, νομίζω είναι και γνωστό, όσο να είναι η Ρούλα ταλαιπωρήθηκε αρκετά, αλλά ήταν ένα πολύ δυνατό κορίτσι, πολύ δυνατό κορίτσι. Κοίταξε. Εσύ εκείνη την περίοδο την είδες διαφορετικά? Κοίταξε να δεις, είτε περνάει μια γυναίκα άσχημα σε μια εγκυμοσύνη, είτε ανώδυνα, είναι ένας ήρωας η γυναίκα. Αυτό το λέω και στους άντρες, ότι αργά ή γρήγορα καταλάβετε το και πάρτε το χαμπάρι, γιατί, ξέρεις, είναι να τελειώνουμε αυτός με αυτό. Αυτός που γέλασε το έχει καταλάβει πολύ νωρίτερα. Ναι, θέλω να πω ότι καλά, δεν ήμουν και από τους άντρες που το παίζαν ιστορία με τη γυναίκα και αυτά, ξέρεις. Πάντα όταν ήμουν με έναν άνθρωπο, ξέρεις, και τώρα ας πούμε με τη Ρούλα που είμαστε μαζί τόσα χρόνια. Είστε πολλά χρόνια εσείς με τη Ρούλα. Είμαστε σχεδόν 10 χρόνια μαζί. Ξέρεις, αρχίζεις και γίνεσαι ένα, ας πούμε, και κατανοείς τα πράγματα. Γενικά, αρχίζεις και σκέφτεσαι διάφορα πράγματα, αλλάζεις άποψη για διάφορα πράγματα εκ των πραγμάτων, αλλά δεν αλλάζεις μέσα σου ουσιαστικά, δηλαδή. Εγώ ναι, δεν αλλάζω, ξέρεις, δεν είμαι άλλος ξαφνικά. Λοιπόν, θέλω να ακούσεις κάποιες ερωτήσεις, πέντε τον αριθμό είναι, που τις κάναμε στη Ρούλα και θέλουμε να δούμε κατά πόσον θα συμπέσετε στις απαντήσεις. Για να δούμε. Λοιπόν, πρώτα απαντάς εσύ και μετά ακούμε τι λέει και η Ρούλα. Πού ήταν το πρώτο σας ραντεβού και τι φορούσες, ρωτήσαμε τη Ρούλα, Ρέβη. Για πες μας λοιπόν, πού ήταν το πρώτο σας ραντεβού? Δεν υπήρχε επί της ουσίας πρώτο ραντεβού, δηλαδή... τι, ήταν από την αρχή... κάποια φορά βγήκατε έξω, γνωριστήκατε, ναι, σε μια φωτογράφηση, έτσι δεν είναι? Ναι, σε μια φωτογράφηση. Που μετά από... τσακωθήκατε κιόλας. Στην είπε λίγο, ναι, καλά, ναι, είπε. Πολύ, πολύ. Ποιος και καλά είχε. Έκανε, ναι. Νέος και όλα στη δουλειά και μας αφήνεις εδώ πέρα, περιμένουμε στη φωτογράφηση. Τι θα γίνει δηλαδή σε 10 χρόνια? Είχε πολύ πλάκα, ναι. Σωστά τα είπε η Ρούλα. Καλά τα είπε αυτή. Το πρώτο μας ραντεβού, το πρώτο μας, ας πούμε, dinner, ας πούμε, ήταν στο Κίτρινο Σκύβρο. Ένα εστιατόριο με κουζίνα βραζιλιάνικη. Εσύ το επέλεξες ή εκείνη? Εγώ το επέλεξα και... και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν και οι δυο μας και το είχαμε ζήσει τέλεια. Δηλαδή... θυμάσαι τι φορούσε? Δεν θυμάμαι τι φορούσε, αλλά θυμάμαι ότι κοιταζόμασταν όλη την ώρα στα μάτια. Δηλαδή ήταν φοβερό. Ήταν έρωτας. Ναι. Δεν το συζητάμε παραπάνω. Πάμε να δούμε τι είπε η Ρούλα. Δεν έχουμε κάνει ακριβώς πρώτο ραντεβού, νομίζω. Κοίτα, την πρώτη φορά γνωριστήκαμε σε φωτογράφηση και... μετά από λίγες μέρες, κάπως ανταλλάξαμε μηνύματα. Ήμασταν πολύ φιλικοί από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς. Ανταλλάξαμε μηνύματα και ήμουν εγώ έξω με φίλες μου και πίναμε ποτό. Μου στείλε ένα μήνυμα, του είπα που είμαστε και ήρθε. Αυτό όμως δεν το πιάνω στο ραντεβού. Ο Αποστόλης νομίζω ότι θεωρεί πρώτο μας ραντεβού σε ένα βραζιλιάνικο εστιατόριο, αφού ήμασταν μαζί, αλλά ήταν η πρώτη φορά που βγήκαμε, ας πούμε, οι δυο μας να φάμε. Εκεί ήταν, ας πούμε, το πρώτο μας επίσημο φαγητό και έξοδος μαζί. Ντυμένη ήμουν πολύ casual, χήμα ήμουν, γιατί πήγαμε ξαφνικά. Δηλαδή, μου στείλε μήνυμα και ήμασταν στη δουλειά και οι δύο και συναντηθήκαμε εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά τα πήγατε στην πρώτη ερώτηση. Τη ρωτήσαμε τη Ρούλα, τι σε εκνευρίζει και τι θαυμάζει στον Αποστόλη. Τι νομίζει ότι απάντησε? Τι την εκνευρίζει, νομίζεις εσύ σε σένα? Το ότι, ξέρω εγώ, γενικά μπορεί να μου πει κάτι, ας πούμε, και εγώ να μην αντιδράσω, ας πούμε, ξέρεις, τι να μου μιλάει. Δηλαδή, από το να σου πει κάτι να κάνεις ή να σου πει ότι έγινε αυτό εχθές και εσύ, ναι, να μην δίνεις καμία. Μπορεί να είμαι αποσχολημένος με κάτι, να έχω απορροφηθεί και απλά να μην μιλάω, ας πούμε, να μην απαντάω. Ή... την ακούς όμως? Ναι, βέβαια την ακούω, βέβαια. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, την εκνευρίζει ότι όταν, ας πούμε, μου λέει κάτι και εγώ απλά δεν απαντάω. Μάλιστα. Αυτό. Και τι πιστεύεις ότι θα θαυμάζεις εσένα πιο πολύ? Το ότι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά το ότι δεν έχω από κάτω κείμενο, ότι
είμαι αυτό που υπάρχει στην επιφάνεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ανοιχτό βιβλίο. Ό,τι βλέπεις ναι, είναι. Ακριβώς. Ωραία. Για να δούμε τι λέει η Ρούλα. Καμιά φορά μπορεί να του μιλάς. Δεν το κάνει μόνο σε μένα αυτό, νομίζω. Και ελπίζω. Μπορεί να του μιλάς και να μην σ' ακούει. Να μην σου απαντάει. Αυτό για χρόνια με εκνεύριζε. Σε αυτό που θαυμάζω φοβερά και ζηλεύω στον Αποστόλη είναι η ψυχραιμία του γενικά σαν άνθρωπος σε όλες τις καταστάσεις. Δηλαδή, δεν τσακώνεται εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον εκνευρίσεις. Σε σημείο που μπορεί να εκνευριστείς που δεν εκνευρίζεται. Είναι πολύ δύσκολο να καυγαδίσεις μαζί του. Είναι. Ναι. Και η Ρούλα τι κάνει όταν θέλει, ρε παιδί μου, κάπου και αυτή να ξεσπάσει, τα λέει μόνη τη. Τώρα έχει τα παιδιά, γι' αυτό και τα κάναμε. Να έχει κάπου να. Πάμε παρακάτω. Τη ρωτήσαμε τη Ρούλα, ποιο είναι το τραγούδι σας, έχετε τραγούδι δικό σας? Magic, η μπάντα, Root το κομμάτι. Με αυτό έχει έρθει ο Δημήτρης ο Γιαννέτος να μας παραλάβει από το Los Angeles, από το LAX, από το αεροδρόμιο, όταν είχαμε πάει την πρώτη φορά και παντρευτήκαμε και κάναμε και τις διακοπές μας. Ναι, αυτό, τον Magic, το Root. Για να δούμε, ποιο είναι. Το τραγούδι μας, αυτό που μας συγκινεί ας πούμε τώρα πια, είναι ένα τραγούδι που μας έβαζε ο κουμπάρος μας, ο Δημήτρης ο Γιαννέτος στο Los Angeles, όταν παντρευτήκαμε εκείνη την εβδομάδα ας πούμε που βγαίναμε και ήταν και στα πάνω του το κομμάτι, που δεν το θυμάμαι τώρα. Μπορεί το, θα το θυμηθεί πιστεύω Αποστόλης, αν πει το ίδιο. Αν πει το ίδιο. Το ίδιο είπατε. Ακριβώς το ίδιο. Μπράβο. Ρούλα είναι το Magic. Από τους Magic το Root. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει, Ρούλα, να προσέχεις άλλη φορά, να τα λες σωστά. Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Τη ρωτήσαμε ποιο είναι το πιο αστείο περιστατικό που έχετε ζήσει μαζί. Το πιο αστείο... πολλά. κοίταξε να δεις, εγώ η αλήθεια είναι ότι... επειδή η Ρούλα, ξέρεις, αν πραγματικά της πατήσει τον γκάλο, δεν σταματάει και είναι, ξέρεις, είναι πραγματικά... λες τώρα κάποιον θα χτυπήσει, ας πούμε. Ήταν σε ένα μπαρ, μια κοπέλα που μας ενοχλούσε πάρα πολύ, περνούσε και έκανε και αυτά και έγινε ένας καυγάς, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω, εγώ γελάω με αυτές τις καταστάσεις όταν τη βλέπω να τρελαίνεται, που έχει δίκιο, έτσι, ποτέ δεν κάνει κάτι όταν έχει άδικο. Γιατί δεν έχει ποτέ άδικο βασικά, έχει πάντα δίκιο, αγάπη μου. Ένα χειροκρότημα, μπράβο ρε Ρούλα. Μπράβο, Ρούλα. Έχει πάντα δίκιο. Τα ακούς, Γρηγόρη, δεν είσαι ο μόνος που τα λες αυτά. Το έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει το μυστικό. Αλλά, τι να σου πω, γενικά γελάμε και χωρίς αυτούς τους λόγους, ξέρεις. Για να δούμε τι λέει η ίδια όμως. Έχει συμβεί, που για μένα ήταν αστείο και παράξενο, να έχει πρεμιέρα στην Επίδαυρο, να είμαστε εκεί στο ξενοδοχείο και να έχουμε πέσει για ύπνο. Δεν μιλιότανε, όπως δεν μιλιέται ποτέ λίγο με τις πρεμιέρες στο θέατρο. Και ξύπνησα γύρω στις 4, άκουσα ένα γδούπο και τον βρήκα ντυμένο με τα ρούχα και τα παπούτσια κάτω από το κρεβάτι, κουλουριασμένο στο πάτωμα, να κοιμάται εκεί που εγώ γελούσα πάρα πολύ. Ο ίδιος δεν το θυμάται. Συγγνώμη, τι έκανες κάτω από το κρεβάτι, παιδί μου? Από την αγωνία σου? Ναι, μάλλον ξύπνησα υπνευατώντας. Αυτό θα ήταν το αμέσως. Ναι. Ήταν τεράστιο το άγχος, γιατί η αλήθεια είναι ότι... ξέρεις, ήταν ένα στοίχημα ζωής η Επίδαυρος και... ξέρεις, ήταν όλοι από πάνω, ξέρεις, να σε φάνε και αυτά. Αλλά είχε πάρα πολύ πλάκα μετά, γιατί... ήταν ουσιαστικά η στιγμή που ξέσπασε το άγχος. Και από εκεί και πέρα λες, ή θα βουτήξω ή δεν θα βουτήξω. Και άμα βουτήξω, ας πάω μέχρι στα βαθιά να τελειώνουμε. Μπορώ ναι, να ήταν πολύ αστείο, κάτι. Ναι. Ναι. Όλοι έχουμε δει, και εμείς εδώ στον Α θα το προβάλλουμε κιόλας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, mm-hmm. δηλαδή στις 14 Φεβρουαρίου, θα προβάλλουμε όλα τα μικρά αποσπάσματα που έχουμε δει από την ταινία, που αφορά τη Λάκτα mm-hmm. Και από πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Και που θα τα δούμε όλα πια μαζί, τη Σειραφή δηλαδή, την είναι πέντε μικρού μήκους που γίνονται μία... τα οποία από ό,τι έχω μάθει γίνονται τρομερά κλικαρίσματα.
Ρεκόρ αποκλειγαρισμού. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάποια εκατομμύρια, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο μου είπαν. Μιλώντας και με τους ανθρώπους εκεί πέρα και της διαφημιστικής και της Lacta, μου είπαν ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος το έχει στηρίξει απίστευτα το project. Είναι μια δουλειά για την οποία είμαι πάρα πολύ περηφανός. Ναι, έχει γίνει Είναι κινηματογράφος ο Βαρδής ο Μαρινάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη του. Ξέρεις, γιατί υπάρχουν πολλών ειδών σκηνοθέτες, αλλά ο σκηνοθέτης που είναι πραγματικός αρχηγός και πραγματικά σε βοηθάει και σε αγαπάει στο γύρισμα, είναι ένα σπάνιο πράγμα που συμβαίνει μόνο στο εξωτερικό και ειλικρινά το αποτέλεσμα είναι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από ταινίες του εξωτερικού. Η Έλλη Τρίγκου, συμπροταγωνίστρια, μια φανταστική νέα ηθοποιός. Γενικά όλοι οι άνθρωποι γύρω από το project μας αγκαλιάσαν και μας αγαπήσανε πάρα πολύ. Τι άλλο να πω, είμαι πάρα πολύ περήφανος. Εδώ γιατί κάτι μου φαίνονται τα πλάνα. Όχι, εκεί είμαστε στη Τζιά. Α, στη Τζιά. Ναι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ρώτησα και πριν. Τα έχω δει αυτά τα πλάνα. Έχω δει και φωτογραφίες. Αλλά έχω δει και μικρά στιγμιότυπα που ούτως ή άλλως έχουν παίξει πάρα πολύ. Ξέρω τι θα πεις. Ναι, ρε, εσύ, Αποστολή. Δηλαδή, δεν ξέρω και πώς να το πω. Στο είπα πριν στις διαφημίσεις. Εντάξει, δεν λέω. Είσαι πολύ καλό ηθοποιό. Πολύ πιστικά αυτά τα φιλιά εκεί στη Λάκτα, ρε παιδί μου. Θυμάσαι τι σου απάντησα. Θα είχα εκνευριστεί εγώ αν ήμουν η γυναίκα σου. Θα μου πει, δεν σε έχω ξαναδεί σε σειρές να φιλιάσαι, γιατί και στον Προύσκο και στα ανδρικές παραστάσεις. Δεν ξέρω, ρε, εσύ. Αυτές μου κάνουν. Δηλαδή, εγώ εκεί κάπως μου ήρθε να δει. Λέω, καλέ, τι βλέπω. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά μου είναι ένα πολύ βαρετό κομμάτι οι ερωτικές σκηνές. Πάρα πολύ βαρετό Μήπως κομμάτι. Μήπως αμήχανο. Όχι, καθόλου αμήχανο. Εντάξει, οκ. Okay. Ξέρεις, είναι κάτι που δεν το ξέρεις. Αλλά έτσι κι αλλιώς μιμήσε τη ζωή. Βεβαίως. Όσο καλύτερα τη μιμηθείς, τόσο καλύτερα το καλύτερο το αποτέλεσμα. Δεν κάνεις την ίδια τη ζωή. Μιμήσε τη ζωή όσο καλύτερα μπορείς. Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να δούμε το τρέιλερ, γιατί η ταινία έρχεται την άλλη εβδομάδα. Ναι. Καλώς. Ευχαριστώ. Γεια σου, κορίτσι. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, μια στεγόνη. Ναι, σε λέρωσα. Πάω να σου φέρω χαρτοπετσέτες. Μισό λεπτό. Πού πήγε, ρε. Θα έρθει σε ένα λεπτό, έτσι. Έτσι, σου είπε. Ναι. Σε ένα λεπτό, έτσι. Άμα σου είπε σε ένα λεπτό, θα έρθει σίγουρα. Στιγμή σε βρίσκω χωρίς αναπνοή. Συγγνώμη. Μαζί σου μια σταγόνα μου αρκεί. Μάλιστα. Μπορώ. Μπορείς. Πρόσεχε. Εγώ είμαι ο Φίλιππος. Φίλιππος. Μάλιστα. Και εσύ. Μαρία, όχι, Κατερίνα, Ελευθερία, Μαργαρίτα, σαν το αγαπημένο μου ποτό. Μην το σηκώσεις. Ναι. Έλα, θωμά. Έχω βγάλει βόλτα τον Έκτορα. Ερχόμαστε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι από τη Λάκτα. Πρέπει να το λέμε γι' αυτό. Και γιατί εγώ πραγματικά... είμαι χαρούμενος και τα παιδιά είναι χαρούμενοι και υπάρχει αμοιβαία αγάπη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το αποτέλεσμα. Όμως εσύ... σε είδα σε κάτι φωτογραφίες με τη Ρούλα.
Που από ό,τι κατάλαβα μου κάναν πολύ επαγγελματικές και κάτι ετοιμάζεται. Τι, θεατρικό, γιατί για εσάς δεν την κάνατε τη φωτογράφηση, είναι σίγουρο. Κάνουμε μια συνεργασία με ρολόγια. Είναι κάτι το οποίο θα έρθει κάποια στιγμή, στο προσεχές μέλλον. Τα ρολόγια είναι τα ούζου. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Συνεργαστήκαμε με τη Μάρα τη Δεσίπρη. Ποιος δεν είχε την ιδέα. Η Μάρα την τράβηξε. Έτσι, σιγά, δεν ξέρω, είχα κάνει τη γυναίκα σου να το στήσει, να το φτιάξει, να το φωτίσει, να το κοιτάξει και να πει: ωραία, μπαίνουμε μέσα και το φτιάξει. Είναι σαν αδερφές ψυχές, οπότε η μία συμπληρώνει την άλλη. Οπότε... Πολύ ωραία δουλειά. Ναι. Έχετε ξανασυνεργαστεί με κάποιο τρόπο ποτέ μαζί? Όχι. Το είχατε συζητήσει ποτέ? Άλλοι το σκέφτηκαν για εσάς? Κοίταξε να δεις. Είναι μια συνεργασία η οποία ήρθε, ξέρεις. Ήρθε και έδεσε, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Νομίζω ότι θα γινόταν κάποια στιγμή αυτό. Απλά το είχαμε στο μυαλό μας να κάνουμε κάτι, αλλά τελικά μας προλάβανε. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στη σύνδεσή μας. Για δες κάτι. Δεν ξέρω αν ήξερες ότι σήμερα ο συνάδελφός σου, και που μπορεί να είστε και φίλοι, δεν γνωρίζω, ο Αλέξης Γεωργούλης διοργανώνει μια φιλανθρωπική εκδήλωση για τους άπειρους ηθοποιούς. Όπου, εάν βρεθείτε σήμερα, θα δείτε πού, αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς τα εκεί, θα δείτε ότι θα σας σερβίρουν πολύ γνωστοί και αγαπημένοι σε όλους μας ηθοποιοί. Λοιπόν, στο βάθος βλέπω τον Γιώργο Λιανό, οπότε ας μας κάνει και, την εισαγωγή στο θέμα. Γεια σου, Αλέξη. Τι κάνετε? Κοίτα, δεν βλέπω και καλά. Ελένη τους δείχνει ακριβώς. Τους δείχνει ακριβώς πώς πρέπει να σερβίρουν τα νερά, γιατί ούτε αυτό δεν ξέρουν. Παιδιά, σήμερα το προσωπικό εδώ στη Μυστριλού, Κολοκοτρώνη 13 στο Γαλάνδρι, είναι ανειδίκευτο, αλλά είναι εδώ για πάρα πολύ καλό σκοπό. Έτσι, Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο καθένας μας πρέπει να έχει δουλέψει σε μαγαζί, σε μπαρ. Πυγμαλίων, έχεις δουλέψει σε μπαρ? Ναι, με αρκετές φορές. Πριν γίνει το πιο. Με πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Τόνια. Εγώ έχω δουλέψει σε μπαρ. Φώτη, έχεις δουλέψει? Ναι, έχω δουλέψει και εγώ σε μπαρ. Έχω. Έχει δουλέψει σε μπαρ, οπότε όλοι μας είμαστε ειδικευμένοι. Απλώς παλέμαχοι, ας πούμε, σερβιτόροι. Ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, δεν ξέρω αν έχετε όλοι ακουστικά, αν μας ακούτε. Αλέξη, μ' ακούς, να ξέρω τουλάχιστον με ποιον μπορώ να μιλήσω απευθείας. Δεν ξέρω. Ναι. Ακούτε όλοι? Ναι, όλοι έχουν επικοινωνία, νομίζω. Ωραία. Θέλω να μου πείτε. Όσοι δεν κάνουν νόημα, δεν ακούνε. Για τον κόσμο που μέχρι στιγμής έχει τύχει να μπει μέσα στο μαγαζί και βλέπει γύρω τους όλους εσάς. Ναι. Να του σερβίρετε. Ναι. Δεν τα χάνει λίγο τύπου πλάκα μας κάνουν. Τώρα κάνουν τους αδιάφορους, είναι ακριβώς από πίσω μας. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ό,τι όχι, καλά, όχι, δεν τίποτα, το βλέπω. Ναι. Βλέπω μόνο εσάς αυτή τη στιγμή, τίποτε άλλο. Από εσάς μέχρι τον μπαρ απέναντι. Μπορεί να κάνει η κάμερα λίγο έτσι, δηλαδή. Κάνουν τους αδιάφορους τελείως. Α, τώρα βλέπω πλάνα. Α, Αλέξη, ωραία σερβίρεις. Ναι. Γεια σας. Πώς σας φαίνεται το μενού? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, θα μας πείτε? Σας αρέσει μάλλον, γιατί γελάνε πάρα πολύ. Πολύ ωραία, όλα. Πάρα πολύ. Εσείς. Εκπληκτικό. Η κοπέλα εδώ είπε θα μας βοηθήσει να τραγουδήσουμε κιόλας. Ακόμα καλύτερα. Να ρωτήσουμε και κάποιους πιο έμπειρους στη γεύση. Εσάς πώς σας φαίνεται το μενού? Καταπληκτικό, αν και έχω φάει και καλύτερο τις υπόλοιπες ημέρες. Τις υπόλοιπες έπεσε εδώ. Ναι, γιατί είναι θαμόνας ο κύριος. Α, είναι μόνιμος. Υπέροχο, όλα πολύ καλά. Αν δεν ήταν ωραίο, θα μας το λέγατε? Δεν θα μιλούσαμε. Όχι, δεν τις πληρώνουμε. Ήταν τελείως τυχαία, μάλλον το είδαν από κάπου. Και έχουμε να ρωτήσουμε κάποιους άλλους ανθρώπους. Γεια σας. Λοιπόν, εσάς πώς σας φαίνεται το παιδί? Καταπληκτικό, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Εσάς. Πάρα πολύ ωραίο και το σέρβις εκπληκτικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κάναμε πολλές μέρες πρόβα. Αλέξη, εγώ θέλω να δώσω χαιρετισμού στον Άκη, που μιλάω μαζί του στο τηλέφωνο και μας βλέπει στην τηλεόραση. Εντάξει, γεια σου Άκη. Εγώ θέλω να δώσω σε εκείνη πολλά. Εσάς να σας ρωτήσουμε. Πώς μας βρήκατε, πώς ήρθατε? Γεμίσω τις μπαταρίες μου. Ήρθε να γεμίσει μπαταρίες, γιατί περνούσε από εδώ και ήταν άδειο το κινητό της και ήθελε να φορτίσει. Θέλω να γιορτάσω τα γενέθλιά μου σε ένα υπέροχο χώρο. Α, τα πόσα κλείνετε? Μόλις τα 76. Εγώ θα έλεγα τα 26. Αλέξη! Ωραία. Αλέξη. Εδώ έχουμε να μας πει και δύο κουβέντες και ο Σπύρος ο Μπιμπίλας, δεν ξέρω αν το... Βεβαίως. Ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ, του Ταμείου Αλληλοβοηθείας
Σωματείο Ελληνών. Α, Γενικός Γραμματέας. Ήμουνα πρόεδρος του καθεστώτος. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες? Ναι. Να πω, καταρχήν, καλησπέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη που είχε αυτή την πρωτοβουλία. Επειδή είναι μπροστά τα λέει τώρα. Όχι, καλή, και πίσω τα είπα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν άνθρωποι που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από τους ηθοποιούς. Και βοηθάει πολλούς συναδέλφους μας. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Δεν σε ακούσαμε, Ελένη μου. Υπάρχει, λέω αυτή τη στιγμή, υπάρχει αρκετός κόσμος. Εννοώ από τους ηθοποιούς που πιστεύετε ότι χρειάζονται τη βοήθεια όλων. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετούς ηθοποιούς, ναι. Όχι, αν έχετε εκεί. Όχι, αν έχετε εκεί. Έχουμε την Τόνια, έχουμε την Τίδα πιο μέσα, γιατί την έχουμε στη Λάτζα. Πώς? Όχι, δεν ρώτησα εκεί πόσους ηθοποιούς έχετε. Είδα. Εάν πιστεύετε ότι αυτή την περίοδο και οι ηθοποιοί χρειάζονται βοήθεια, ότι υπάρχουν αρκετοί ηθοποιοί που μπορεί να χρειάζονται οικονομική βοήθεια, γιατί γι' αυτό το λόγο γίνεται. Ναι. Εξαιτίας της κρίσης, είχαμε μεγάλη ανεργία και μεγάλη κρίση στο επάγγελμα. Εξαιτίας της κρίσης πολλαπλασιάστηκε αυτό, με αποτέλεσμα η ανάγκη να καθίσταται απαραίτητη, η ανάγκη βοήθειας. Mm-hmm. Και ένας από τους λόγους που το κάναμε δεν απλώς να διαφημίσουμε το ΤΑΣΕΗ και ότι οι ηθοποιοί ενδιαφέρονται για τους ηθοποιούς, είναι ότι χρειάζεται και αυτή η βοήθεια οπωσδήποτε. Ωραία, οπότε πώς θα πάει σήμερα? Όλη μέρα θα είναι εκεί συνάδελφοί σας όλη και θα σερβίρουν? Όλη μέρα μέχρι και τη νύχτα δηλαδή? Ναι, εγώ θα καθίσω όλη τη μέρα γιατί δεν ξέρω, με έχει χώσει το αφεντικό. Ναι. Και... οι ηθοποιοί έρχονται, κάθονται 3-4 ώρες, αλλάζουμε συνέχεια. Μάλιστα. Έτσι βαριόμαστε κιόλας. Σωστό. Πολύ ωραία. Σας... Ελένη, θα έχουμε και ζωντανή μουσική. Ναι. Έτσι με το Φώτιο τον Ανδρικόπουλο. Μπορεί να κάτσω κι εγώ αργότερα το βραδάκι. Κατά τις 10 η ώρα θα έρθει η Γκαρσόνη ο Ζουγανέλης. Οπότε ελάτε, θα έχει πάρα πολύ γέλιο. Και να πούμε ότι. Μουσική. Για μουσική θα έρθει, ναι, ο Γιάννης. Ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Τα φιλιά μας και μακάρι να έχει πραγματικά επιτυχία για να μαζευτούν αρκετά χρήματα. Πολλά φιλάκια. Γεια σας. Γεια χαρά. Είχες δουλέψει ποτέ σαν σερβιτόρος στο ξεκίνημά σου? Ποτέ. Ποτέ. Δεν έκανες ποτέ καμία δουλειά? Με το που βγήκα από τη σχολή 20 δουλέψεις χρονών. Δουλέψεις κατευθείαν. Ξεκίνησα με τον Μπαντελή το Βούλγαρη στις Νύφες και μετά με πήρε μπάλα. Μετά φτάσαμε μέχρι εδώ. Για πήγαινε με λίγο στο θεατρικό, σε παρακαλώ, που πρωταγωνιστής φέτος. Μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Δημήτρη τον Λάλο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι επίσης ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός και σαν σκηνοθέτης είναι το ίδιο άξιος και το γεγονός ότι είναι και ηθοποιός είναι ένα, ξέρεις, το κάνει ακόμα πιο ανώδυνο το πράγμα γιατί συμπάσχει με την αγωνία του ηθοποιού. Έμαθα καινούργια πράγματα. Τι γίνεται μέσα στην παράσταση? Ναι. Αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και εμείς να βλέπουμε πλάνα. Να πω επίσης ότι είμαστε δύο άτομα. Η Βάσο η Καβαλιεράτου, την οποία την υπεραγαπώ και είναι φανταστική ηθοποιός και τέλεια συνεργάτηδα. Τι να πω, αλληλοσυμπληρωνόμαστε στη σκηνή και είναι πολύ ωραίο. Έχουμε φοβερή επικοινωνία. Ναι. Λοιπόν, οι πνεύμονες έχει να κάνει με ένα ζευγάρι γύρω στα 33-35 που σκέφτονται να κάνουν ένα παιδί. Είναι δύο σύγχρονα άτομα τα οποία μπορούν να σου κάνουν ένα διδακτορικό, να μπουν στο YouTube, να σου δείξουν πράγματα και ξέρεις πάρα πολλά σε σχέση με την τεχνολογία, αλλά όταν έρχονται στο θέμα το ότι να αναλύσουν κάποιο προσωπικό του θέμα, εκεί δεν υπάρχει απόλυτη επικοινωνία. Μιλάει για τις αγωνίες ενός ζευγαριού σε αυτόν τον κόσμο που ξέρεις, το αν θα πρέπει να φέρουν σε αυτόν τον κόσμο ένα παιδί. Οι αγωνίες τους αφορούν όχι αν θα τα καταφέρουν αυτοί οι δύο, αλλά σε αυτό που λέμε σε τι κόσμο έρχεται ακριβώς, ένα παιδί. Ακριβώς. Το οποίο ξεκινάει με μια αλαζονική στάση απέναντι σε αυτό από πλευράς τους και σιγά σιγά βλέπεις ότι στο έργο το οποίο είναι απίστευτα αληθινό, δηλαδή ο Duncan Macmillan έκανε καταπληκτική δουλειά στο κείμενο. Είναι ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ ζωντανό και κάθε μέρα βρίσκεις και καινούργια πράγματα. Είναι πραγματικό διαμάντι αυτό το κείμενο. Τέλος πάντων, δείχνει μετά τη ζωή και τα χτυπήματα της ζωής σε εισαγωγικά και δείχνει όλη την πορεία αυτού του ζευγαριού που κάνουν ένα παιδί και πώς καταλήγουν στα γεράματα. Α, το κάνουν τελικά το παιδί. Ναι. Συγγνώμη, βλέπουμε όλη τους τη ζωή. Ναι, όλη τη ζωή. Ναι.
από την αρχή της σχέσης τους μέχρι τα γεράματα. Οι ίδιοι άνθρωποι αλλάξανε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τα θέλω τους, τα πιστεύω τους ή τέλος πάντων το πώς βλέπανε τη ζωή στο ξεκίνημα το να αποκτήσουμε παιδί μέχρι το βάθος χρόνου. Είδες αλλαγές. Βέβαια, ναι, ναι. Και φαίνεται, δηλαδή υπάρχει και ένα gap στο έργο, στη μέση του έργου περίπου, όπου ξανάρχονται κοντά αυτοί οι δύο άνθρωποι. Δεν θέλω να προδώσω πολλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι όποια ζευγάρια πάνε και δουν αυτή την παράσταση που δεν έχουν κάνει παιδιά, σίγουρα θα φύγουν θέλοντας να κάνουν ένα παιδί. Πάλι καλά, γιατί έτσι όπως μου το ξεκίνησες, ναι, με τις ιδέες που έχουν και τις φοβίες που από όλους μας περνάνε από το μυαλό, ναι, αλλά σίγουρα. Εν τέλει όταν φτάνει να κάνεις παιδί, το τελευταίο που θα σκεφτείς είναι αυτό που λέμε, που τα σκέφτεσαι όταν είσαι ελεύθερος και τα λες στο μυαλό σου. Ότι είναι ωραία, είναι πιο αποστασιοποιημένα. Ναι, είσαι πιο αποστασιοποιημένος. Όταν έρχεται η ώρα όμως να το κάνεις το παιδί, άλλα πράγματα σε ανησυχούν και φοβάσαι. Ναι, είναι αυτό που προετοιμάζεις τον εαυτό σου και είναι και ατάκα που το λέω. Προετοίμαζα τον εαυτό μου και τώρα σοκ. Οπότε, όσο και αν προετοιμάσεις τον εαυτό σου για κάτι το οποίο είναι καθαρά μιλάει στο ένστικτό σου και ξέρεις πίσω στις ρίζες του ανθρώπινου DNA, βλέπεις την τεχνολογία πόσο λίγο μπορεί να αποσπάσει τον άνθρωπο από αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια τώρα η κοινωνία επιβάλλει καριερίστες και οικογενειάρχες. Δηλαδή, να συνδυάσεις αυτά τα πράγματα, το οποίο δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά νομίζω ότι το κλειδί σε αυτό είναι η συνειδητότητα στο να φέρεις ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί αυτά τα διλήμματα τα είχαν όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις εποχές, είτε ήταν πόλεμος, είτε είναι αυτή η ζωή, η κοινωνία στην οποία ζούμε, της αβεβαιότητας, της κρίσης. Είναι μια κωμωδία στη βάση της, δηλαδή πολλοί κωμωδία βλέπουν τον εαυτό... Είναι. Πολλοί βλέπουν, κοίταξε να δεις, είναι η ζωή. Η ζωή έχει και φοβερό χιούμορ και σου κλείνει το μάτι. Είναι καταπληκτικό το κείμενο, όπως είπα πριν. Και γιατί επιλέξατε το τεράστιο συγκεκριμένο έργο, Απόστολε? Κοίταξε να δεις. Ο Δημήτρης ήθελε δύο ανθρώπους που να είναι γονείς, που να το έχουν περάσει αυτό το πράγμα. Έτσι ώστε να μπορεί να αποδοθεί αυτό όσο καλύτερα γίνεται, το πριν και το μετά. Το πριν, το κατά και το μετά. Οπότε, νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. όχι, είναι μια πραγματικά μια παράσταση που σε περνάει από διάφορα κύματα και βλέπεις πραγματικά τη ζωή να εξελίσσεται μέσα από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και είναι και για μένα ένα πράγμα το οποίο, σου λέω, είναι πολύ ζωντανό το κείμενο του Μακμίλαν και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλες ανησυχίες για το ανθρωπίνο είδος, για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Πατάει πάρα πολύ στις. Είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο έργο. Το οποίο και αφορά το όλους. Ανεβάσετε τώρα, το Φεβρουάριο, ναι, ναι, έτσι δεν είναι? Έχουμε κάνει τις πρώτες τρεις παραστάσεις. 3 Φεβρουαρίου ξεκινήσαμε. Ποιες μέρες θα παίζει? Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι. Παρασκευή 9, Σάββατο 9, Κυριακή 7. Το βράδυ. Το βράδυ. Όχι, ναι, το πρωί. Ρε παιδάκι μου, πολλές δουλειές κάνεις, πολλά τρεξίματα, ναι, βρε, ναι, ναι. Και έπονται και άλλα και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό τι? Έχω μια συνεργασία με ένα φανταστικό άνθρωπο, ο οποίος έχει πιστέψει πάρα πολύ σε μένα και ναι, τον ευχαριστώ. Το πρώτο project το οποίο δουλέψαμε μαζί, που εγώ τον προσέγγισα, λέγεται The Room, αλλά είναι ακόμα στα σκαριά. Είναι μια ιδέα δική μου, την οποία την έχει γράψει αυτός. Σαν σενάριο, επικοινωνούμε για ιδέες και αυτά. Είναι ένα κλειστοφοβικό thriller, το οποίο όμως δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι μας την έχουν πέσει απ' έξω παραγωγή και σκηνοθέτες. Δεν θέλω να πω πολλά γι' αυτό, ξέρεις, για να μην το ματιάσω. Γιατί ακόμα ματιάσω. Δεν έχει μπει στη ακριβώς, σειρά του, ακριβώς. Όταν θα είσαι έτοιμος. Είναι ένα project για το οποίο ακόμα... Απλώς το αναφέρω και για το οποίο είμαι πολύ περήφανος σαν συνεργασία. Ο Αντώνης Οτουμανίδης το έχει κάνει αυτό, ο οποίος επίσης τον έχουν προσεγγίσει και για άλλα projects τα οποία έχει γράψει ο ίδιος στο εξωτερικό, όπως την αληθινή ιστορία του Πινόκιο, η οποία είναι ουσιαστικά μια ιστορία που, ξέρεις, μιλάει για τη σκοτεινή εκδοχή του Πινόκιο. Αυτά. Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι ακόμα, αλλά δεν θέλω να επιμείνω πολύ. Δεν ήθελα να επιμείνω πολύ, αλλά ήθελα να σου πω, εντάξει, θα σου το αναφέρω, ότι επάνω στο τηλεφωνικό μας κέντρο γίνεται χαμός. Ναι.
Να μάθουν τι θα γίνει στο Προύσκο. Μην πει. Δεν θα πω τίποτα. Δεν μην πει. Αλλά πε μου κάτι. Η σειρά θα συνεχίσει κι άλλο και του χρόνου. Όχι, δεν νομίζω. Του χρόνου όχι. Σίγουρα. Άρα φέτο τελειώνει. Ναι. Είναι σε καυτό σημείο και κάτι θέλουμε να μάθουμε. Είναι σε πολύ καυτό σημείο. Ναι. Μάλιστα. Αλλά εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα όχι, να μην προδώσει ρε παιδάκι. Αν το ακούτε, αυτό είναι το κομμάτι, το Rude από Magic. Αυτό είναι του γάμου που λέγαμε. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο μάλλον θα σε ευχαριστήσω και θα σε αποχαιρετήσω γιατί πήγε 3.30 και κλείνουμε και εμείς σιγά σιγά. Ωραία. Απόστολε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάντα για την ζεστασιά και για το όμορφο κλίμα που έχετε πάντα όταν με δέχεστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλησέ μου όλη σου την οικογένεια. Εννοείται. Τα μωρά σου και το κοριτσάκι σου. Εννοείται. Φιλάκια πολλά και σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ.